1941, την περίοδο της κατοχής, το Βαρβάκιο συνέχισε το εκπαιδευτικό του έργο. Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος ήταν μαθητής στην πρώτη γυμνασίου. Εκείνο το χειμώνα 41-42 που ήταν ο χειμώνας της πείνας, κάθε πρωί για να περάσουμε από την πύλη της αυλής έπρεπε να δρασκελίσουμε πάνω από πτώματα. Ήταν άνθρωποι που το βράδυ είχαν πάει στην αγορά μπας και βρούνε κάτι να φάνε. Ήταν ένας χειμώνας όχι μόνο με πείνα αλλά και τρομερά βαρύς με χιόνι. Πέφτανε να κοιμηθούν στα σκαλοπάτια της αυλής και πεθαίνανε. Η εμπειρία μας ήταν πολύ περιορισμένη, γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε παρά έξω. Πολλές φορές έχουμε σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας και σφυρίζανε. Ήταν μια τρομερή εποχή και δεν ξέρω, ίσως επειδή είμαστε νέοι και δεν πολύ δίναμε σημασία, το ξεπερνούσαμε. Ωστόσο, το Βαρβάκιο σχολείο συνέχισε να λειτουργεί με υψηλά πρότυπα. Ο Γιώργος Αναγνώστου ήταν από τους πρώτους Έλληνες που εργάστηκε στην Αμερική ως γιατρός. Αγγλικά έμαθε στο σχολείο. Μαθαίναμε αγγλικά για να μπορούμε να παρακολουθούμε την αγγλοσαξονική βιβλιογραφία. Από ενδιαφέρον, από όθηση, θα έλεγα, από τους καθηγητάς μας, για να μάθουμε κάτι περισσότερο από ό,τι μπορούσαν αυτοί να μας προσφέρουν. Στο Βαρβάκιο αναπτύχθηκαν μικροί πυρήνες αντίστασης, μέλος των οποίων υπήρξε και ο Τίτος Πατρίκιος. Το 1942, στην πρώτη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με λίγους συμμαθητές, κατέθεσαν στεφάνια στο πεδίο του Άρεως τα αγάλματα των ηρώων. Ήταν μπλοκαρισμένο το πάρκο από ιταλικές δυνάμεις, από την κομμανδατούρα την ιταλική. Περάσαμε ανάμεσά τους, στεφανώσαμε τους ήρωες. Μετά ήρθαν και φοιτητές. Είπαν να πάμε τώρα να κάνουμε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο. Ανεβήκαμε από τα Εξάρχεια προς το Πανεπιστήμιο και εκεί στην οδό Χαριλάου Τρικούπη ήταν, στο πλάι του κτηρίου του χημείου, ήσαν Ιταλινοί καραμπινιέροι και πέσανε απάνω μας να μας διαλύσουν και ένας με χτύπησε, είναι η πρώτη φορά που έφαγα ξύλο, με χτύπησε με το κοντάκι της καραμπίνας του και επειδή είχα βάλει για να προστατεύσω τα γυαλιά μου στην κολοτσέπη, τα έσπασε εκεί. Ο Μαθιός Πόταγας, ο πρώτος νεκρός της αντίστασης, ήταν μαθητής στο Βαρβάκιο. Είχαν ετοιμαστεί κάποιοι από τη Βιτίνα να βάλουν κάποια εκρηκτικά σε μια γέφυρα. Τελικά οι άλλοι λακίσανε και έμεινε μόνο ο Πόταγας, ότι ο βάζει στη γέφυρα. Τα εκρηκτικά δυστυχώς εκρήγνονται προτού περάσουν οι Γερμανοί. Τον πιάνουν τον Πόταγα, έρχεται ένας βοσκός από εκεί και πήγε να πει ότι είναι ο τρελός του χωριού, μην του δίνετε σημασία, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά ο Πόταγας βγήκε και είπε ότι εγώ τώρα είμαι ένας, από πίσω μου είναι όλη η Ελλάδα και ό,τι και να μας κάνετε κλπ. Οπότε κατάλαβε ο Γερμανός ότι δεν είναι το τρελός του χωριού, βγάζει το πιστόλι του και το περσιακό του, δηλαδή περίστροφο, και τον σκοτώνει επί τόπου και μετά δεν έφτασε μόνο αυτό, του λιώσε το κεφάλι με μια πέτρα. Η πράξη αυτή του Πόταγα έγινε 2 Μαΐου του 1941. Ο Σάντας και ο Γλέζος κατεβάσαν τη σβάστηκα 31 Μαΐου. Και ήταν ενδιαφέρον ότι ήταν κρυφό αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δηλαδή ο Γλέζος το έμαθε μετά και επειδή είναι αυτός που είναι ο μεγαλόψυχος και μοναδικός, έτρεξε αμέσως να πει ότι δεν ήταν η πρώτη πράξη αντίστασης αυτή που κάναμε με το Λάκη, αλλά ήταν ο Μάθιος Πόταγας, το αναφέρει ρητά και τα λοιπά. Τον Ιανουάριο του 1944 τα μαθήματα στο κτίριο του Βαρβακίου διακόπηκαν για να στεγαστούν όσοι έχασαν τα σπίτια τους από τον βομβαρδισμό των συμμάχων στον Πειραιά. Ήταν η αρχή του τέλους για το περίφημο κτίριο. Στις 28 Δεκεμβρίου 1944 κάηκε ολοσχερός κατά τη διάρκεια του εμφυλίου της Αθήνας. Με
μεγάλη απώλεια ήταν για μας, γιατί ζούσαμε, ξέρετε, σχεδόν όλη την ημέρα εκεί την περνούσαμε. Ακόμη και όταν υπήρχε κάποιο διάλειμμα, θυμάμαι, πηγαίναμε δίπλα σε μια δημοτική βιβλιοθήκη και διαβάζαμε και ξαναγυρίζαμε στο σχολείο. Και αυτό ήταν πρωί μέχρι και το απόγευμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ με αυτό το σχολείο. Και ήταν κάτι που κυριολεκτικά μας είχε σοκάρει όλους. Και αυτό που είναι το χειρότερο είναι ότι καταστρέφονται τα πάντα. Καταστρέφεται η βιβλιοθήκη του, καταστρέφονται τα αρχεία του. Δηλαδή έχουμε ένα κενό γνώσης για πολλά, πολλά χρόνια. Θα μπορούσε να σωθεί το κτίριο αυτό. Όλοι λέγανε, μάλλον πολλοί λέγανε εκείνη την εποχή, ότι δεν είχε φθορές τέτοιες που να μην μπορούσε να δημιουργήσει ξανά ένα νέο κτίριο. Δεν το κάνουν και πιθανώς να οφείλεται στο ότι πια η περιοχή έχει γίνει πολύ εμπορική. Υπάρχει ένα λησβερίσι άλλου τύπου που δεν συνάδει με το σχολείο και ίσως και αυτός να είναι ο λόγος που δεν ξαναφτιάχνουν το σχολείο και τον γκρεμίζουν.